Το σημερινό μας συλλαλητήριο είναι συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων που έγραψαν τη δική τους ιστορία, όπως το πανκαρδιτσιτικό συλλαλητήριο των εργαζόμενων, αγροτών και αυτοαποσχολούμενων στις 5 Οκτώβρη για τις πλημμύρες, που είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε επιμέρους κατακτήσεις. Έδειξαν τη δύναμη που έχει η συμμαχία του εργαζόμενου λαού. Δεν σταματήσαμε ούτε λεπτό και δηλώνουμε πως αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τον αγώνα μας, με την καρδιά μας, για να κατακτήσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν σαν μια γροθιά με συντονισμένη βράση, βροντοφωνάζοντας τώρα έργα αντιπλημμυρικά πριν μας πνίξουν πάλι όλους στα νερά. Εδώ και 10 μήνες από τις καταστροφές του Ιαννού, κυβερνώντες σημερινοί και προηγούμενοι, δήμαρχοι και περιφερειάρχες προσπαθούν να πείσουν το λαό της περιοχής πως οι πλημμύρες που χτύπησαν τον νομό μας γίνονται μια φορά στα 1000 χρόνια. Συνειδητά όμως όλοι τους κρύβουν τις μελέτες επιστημόνων που όλα αυτά τα χρόνια έκρουναν τον κόδωνα του κινδύνου, που με βάση την ανυπαρξία ολοκληρωμένου σχεδίου και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, ο νομός της Καρβίτσας διατρέχει σοβαρούς κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων και όχι μόνο σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται και όχι μόνο στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς η Καρβίτσα έχει πλημμυρίσει τα τελευταία 100 χρόνια 3 φορές με σοβαρές καταστροφές.